Μαντάτα μαύρα σου έφεραν κι ισόνεργα το Μάρτι. Για το Γιωργάκη Μιχαήλ και Χρήστο τον Αντάρτη. Ο Γιώργος ήταν μαθητής, για τη γλυκιά πατρίδα δε δίλιασε και πέταξε σ' Άγγλους χειροβομβίδα. Ήταν η εχθροί αμέτρητη κι αυτός ήτανε μόνος. Πολλές του ρίξαν του φεκές, αβάσταχτος ο πόνος. Ο Κέλης που τον εμίησε στο θρηλυκό αγώνα ήταν αντάρτης στο βουνό, τους πολεμάει ακόμα. Το θάνατο εκδικήθηκε, τους Άγγλους κυνηγούσε, μα και ο δικός του θάνατος γνώριζε δε θα αργούσε. Ήξερε πως για Αργύρια κάποιος θα τον προδώσει, και ύπουλα και άναντρα Άγγλος θα τον σκοτώσει. Αυτός ο Μάρτης τον Άγγλων οδηγούσε τα καμιόνια. Δεν πρόλαβα να δουν τα χελιδόνια. Ο ένας μαθητής και ο άλλος αντάρτης, πώς μπόρεσαν. Ο ήλιος πεισματώνει δε θα δύσει, η νύχτα στην Κισόνεργα δε θα έρθει. Για το μικρό παιδί και τον αντάρτη ο θάνατος το σκέφτεται να αργήσει, πώς μπόρεσαν. Της εκκλησιάς τα βάγια, τα πέτρα χίλια τάγια, γίναν χειροβομβίδες για ελεύθερες πατρίδες. Είδα και τι δεν είδα, να σου πατρίδα, κι αν πήραν οι φωνιάδες, υπάρχουμε χιλιάδες. Στο εικόνισμα θλιμμένη μαζί με το Χριστό και δύο άλλους, κρατάει αυτούς που είπανε μεγάλους, το Μιχαήλ απόψε και τον Κέλλη, πώς μπόρεσαν. Της εκκλησιάς τα βάγια, τα πέτρα χίλια τάγια, γίνανε χειροβομβίδες για ελεύθερες πατρίδες. Είδα και τι δεν είδα, τα σπλάχνα σου πατρίδα, κι αν πήραν οι φωνιάδες, υπάρχουμε χιλιάδες.
στα βάγια, τα πέτρα χίλια τάγια γίνανε χειροβομβίδες για ελεύθερες πατρίδες. Είδα και τι δεν είδα, τα σπλάχνα σου πατρίδα.